πόντους μέχρι τώρα. Ο Κλέμον Τζόνσον, ο μοναδικός πόντος του ΠΑΟΚ με βολή φάουλ από τον Κουκ. Φάουλ από τον Κον πάνω στον Μακαρά που προσπάθησε να παίξει με πλάτη στο καλάθι. Το γήπεδο θα λέγα ότι δεν είναι εντελώς γεμάτο. Έχει κάποια κενά, περίπου χίλιοι οπαδοί του ΠΑΟΚ από τη Θεσσαλονίκη αλλά και από εδώ, από την Ιταλία. Από την συγκεκριμένα υπάρχουν, ζουν στην πόλη αυτή και στην ευρύτερη περιφέρεια 2.000 περίπου Έλληνες. Ο Φασούλας μείωσε σε 6-3 μετά από προσπάθεια του Κουκ και τώρα η Ιταλία με τον Μπρουναμόντι. Μπρουναμόντι Μαργκάριο Φρέλεβιτς ξεφεύγει και έχουμε φάουλ από τον Άντωνι Κουκ που καταλόγησε ο Γάλλος διαιτητής ο Μαρζέν. Εδώ είναι ο Νταβίτοφ ο Σοβιετικός, πρώτος διαιτητής ο Σοβιετικός Νταβίτοφ, δεύτερος ο Γάλλος Μαρζέν. Προσπάθεια για backdoor με τον Μπρουναμόντι και το σκορ γίνεται 8-3 για την Κνόρ. Να, ο Ρομπέρτο Μπρουναμόντι αρχηγός της Ιταλικής ομάδας. Σταυρόπουλος σαν playmaker για τον ΠΑΟΚ. Μαρκάρεται από τον Μπρουναμόντι. Κουκ. Προσπαθεί να πάρει την εσωτερική από τον Πινέλη και φάουλ από τον Ιταλό center forward. Το πρώτο φάουλ του Αγκούστο Πινέλη ύψος 2 μέτρα και 12 εκατοστά ο Ιταλός. Ξανά η φάση. Είδατε, βάλε το χέρι του για να σταματήσει τον Κουκ ο Πινέλη. Η μπάλα είναι πλάγια για τον ΠΑΟΚ. Ο Μακαράς για τον Σταυρόπουλο. Και τώρα πάλι Μακαράς. Σταυρόπουλος. Man to man στην άμυνα και οι δύο ομάδες. Δίσδυση και σούτ από τον Νίκο Σταυρόπουλο που μειώνει σε 8-5. Να ο Νίκος Σταυρόπουλος ήταν το πρώτο του καλάθι. Και η Ιταλία με τον Μπρουναμόντι. Λέμον Τζόνσον. Bond. Ελευθερώνεται το σούτ υπό την πίεση του Φασούλα. 15 από τον Λάουρο Bond. 29 χρόνων, 2 μέτρα και 1 εκατοστό. Ένα νέο πρόσωπο στην Μπολόνια. Ξανά η φάση. Και τώρα πάω με το Σταυρόπουλο. Για το Μακαρά. Σταυρόπουλος και πάλι. Μακαρά σε θέση για σουτ. Airball από τον forward του ΠΑΟΚ. Και τώρα η Ιταλία με τον Ρίτσαρσον. Του βγάζει ελεύθερο τον Πινέλη. 12-5. Από τον Αγκούστο Πινέλη που σημείωσε το πρώτο του καλάθι στον αγώνα. Να λοιπόν που η Κνόρ χτυπάει και στον εφηδιασμό. Αντίθετα από ό,τι είχε διαπιστωθεί από ελληνικής πλευράς, θεωρείται μια ομάδα που παίζει εναντίον οργανωμένης άμυνας. Ο Φασούλας άφησε τον το κουκ και καθαρίζει τη φάση ο Μπρουναμόντι που προσπαθεί να βγει γρήγορα στην επίθεση. Ξεφεύγει από τον Πρέλεβιτς. Ο Πον σε θέση βολής. Rebound από τον Ρίτσαρσον. Τελικά καθαρίζει τη φάση ο Κουκ με τη βοήθεια του Σταυρόπουλου. 12-5, 15 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου χρόνου. Ο Σταυρόπουλος για τον Κουκ. Αυτός κλείνεται από δύο αντιπάλους, βγάζει τον Φασούλα. Από καλή θέση το σουτ και 12-7 από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, τον Παναγιώτη Φασούλα. Έχει πετύχει 4 πόντους. Ο Φασούλας που έχει ένα ελαφρύ διάστρεμα και έκανε ένεση πριν το παιχνίδι. Επίσης πρόβλημα με τον ώμο του έχει και ο Πρέλεβιτς. Μπρουναμόντι για την Κνόρ. Για τον Ρίτσαρσον και από εκεί στον Πινέλη. Προσποίηση και σούτ μπροστά στο Φασούλα. Μάχη για το rebound. Τελικά επιστρέφει ο Κλέμον Τζόνσον που δίνει στον Πινέλη. Τελικά ο Κουκ δίνει τη λύση κερδίζοντας το rebound μετά το άστοχο σουτ του Μπινέλη. Σταυρόπουλος. Για τον Φασούλα. Τεφεύγει από τον Μπινέλη. Δεν μετράει το καλάθι. Έχει κάνει επιθετικό φάουλ ο Άντωνι Κουκ. Όχι, 3 δευτερόλεπτα δεν είναι επιθετικό φάουλ. Τον εφηδιασμό Ιταλία αλλά δεν τα καταφέρνουν. Χάνουν την μπάλα. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ έχει μια νέα ευκαιρία. Προσπάθεια για πιεστική άμυνα από την Κνόρ.
χωρίς αποτέλεσμα. Πρέλεβιτς. Double dribble καταλογίζει ο Σοβιετικός Νταβίδοφ στον Πρέλεβιτς. Ενώ ο προπονητής της Κνόρ, ο Έτορε Μεσίνα, κάνει την πρώτη αλλαγή. Βγάζει τον Μπρουναμόντι και βάζει τον νεαρό Κόλτεμπελα. 14 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιχρόνου. 12-7 για την Κνόρ, που έχει τώρα playmaker τον Κόλτεμπελα. Πινέλη, Ρίτσαρσον με αντίπαλο τον Μακαρά. Πολύ ωραία άμυνα από τον Μακαρά. Ρίτσαρσον πάντα. Το σούτ απ' έξω. Και καλά του τριών πόντων. 15-7 από τον Σούγκαρ Ρέι Ρίτσαρσον. Το μεγάλο αστέρι της Κνόρ. Σταυρόπουλος. Μακαράς. Φασούλας με αντίπαλο τον Κλέμον Τζόνσον, βγάζει για τον Πρέλεβιτς, τον οποίο μαρκάρει ο Ρίτσαρσον. Φασούλας. Ένα άστοχο σουτ που προσπαθεί για το rebound, τελικά η μπάλα είναι για την Κνόρ. 15-7. Ο ΠΑΟΚ έχει 3 στα 8 δίπονα, μόλις 37% ευστοχία, 6 στα 10 η Κνόρ, 60% ευστοχία. Μπον, ελεύθερος, το σούτ μεγαλύτερο το δέχεις, καλά του τριών πόντων και φάουλ. Και φάουλ που δίνει δικαίωμα για μία βολή στον Λάουρο Μπον. Γεγονός που αναγκάζει τον Κώστα Πολίτη να πάρει το πρώτο time out, καθώς βλέπει ότι το παιχνίδι πολύ γρήγορα παίρνει άσχημη τροπή. 18-7, 13 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Ο ΠΑΟΚ έχει δείξει μια σχετική αδυναμία στα rebound και μια νευρικότητα στην επίθεση. Η Κνόρ έχει 6 στα 10. Τι σημαίνει να είσαι το πρόσωπο της ημέρας? Ξεκινάς με ένα απαλό ξύρισμα Προσάρ. Τη μοναδική αίσθηση περιποίησης Προσάρ. Και συνεχίζεις με το νέο Προσάρ μπάλσαμ με ελαστίνη για ελαστικότητα και ζωντάνια που συναρπάζει. Αφρός, κρέμα, μπάλσαμ και eau de toilette. Σύστημα περιποίησης Προσάρ. Το πρόσωπο της ημέρας. 18-7 λοιπόν και ο ΠΑΟΚ στην επίθεση έχει κερδίσει ένα φάουλ στο οποίο επέπεψε ο Κόλτεμπελα. Στο πλάγιο είναι ο Μακαράς για το Σταυρόπουλο. Πρέλεβιτς. Σταυρόπουλος για τον Φασούλα. Πρέλεβιτς. Η τρίτη διείσδυση κόβεται από τον Πινέλη και τώρα Ρίτσαρσον. Έχουν επιστρέψει παίχτες του ΠΑΟ, αλλά ο Ρίτσαρσον δεν διστάζει στο σουτ. Φασούλα στο rebound και τώρα Σταυρόπουλος για τον Πρέλεβιτς. Πρέλεβιτς. Άσχημη πάσα που κόβει ο Ρίτσαρσον. Ο Μπον σε καλή θέση για σουτ, rebound τελικά. Η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ αφού έφυγε από τα χέρια του Ρίτσαρσον εκτός τερέν. Νευρικότητα από ελληνικής πλευράς, αστοχία. Και μέσα σε μια ατμόσφαιρα που δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Σταυρόπουλος. Πιέζεται από τον Κολτεμπέλα. Μακαράς στη διείσδυση, φάουλ και δύο βολές για τον Μακαρά. Το φάουλ είναι από τον Ρίτσαρσον. Ξανά εδώ η προσπάθεια του Μακαρά. Είδατε, χτύπησε το χέρι του Μακαρά ο Ρίτσαρσον την ώρα που ο παίκτης του φάουλ επιχειρούσε σουτ. Ο Πινέλη και ο Μπον χάσαν στον πάγο και μπήκαν στον αγώνα ο Γκαλινάρη, ένας ακίνδυνος επιθετικά παίκτης, και επέστρεψε και ο Μπρουναμόντι.
Δύο βολές λοιπόν για το Μακαρά. 18-8, 12 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Η Ιταλία με τον Γκολντεμπέλα. Μπρουναμόντι. Γκαλινάρι. Φάουλ από τον Μακαρά πάνω στον Ρίτσαρσον. Είναι το πρώτο φάουλ του Μακαρά. Θα λέγω ότι από πλευράς φάουλ δεν πήγε άσχημα πάνω στον Ρίτσαρσον. Έκανε το πρώτο φάουλ μετά από 8 λεπτά. Μπρουναμόντι για τον Κλέμον Τζόνσον. Βήματα από τον Αμερικανό που καταλόγησε αμέσως ο Μαρζέλ. Η μπάλα πλάγια για την ελληνική ομάδα. Σταυρόπουλος. Πιέζει ο Μπρουναμόντι. Και πάντα Σταυρόπουλος. Ο Γκαλινάρη έδιωξε πλάγια. Ο ΠΑΟΚ έχει 15 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την επίθεσή του. Μακαράς για το Φασούλα. Το σούτ με καλές προϋποθέσεις και 18-11 μειώνει ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ έχει ένα σερί τώρα 4-0. Από το 18-7 πήγε στο 18-11. 11 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του μικρόνου. Μπρουναμόντι. Ρίτσαρσον. Περνάει για τον Τζόνσον. Αυτός ελεύθερος δεν θα τα καταφέρει και στο rebound ο Φασούλας. Είχε γλιστρήσει εκεί ο Κουκ και δεν μπόρεσε να μαρκάρει τον αντίπαλό του. Σταυρόπουλος. Πάντα Σταυρόπουλος. Προσπαθεί να βρει τον Πρέλεβιτς και τελικά Φασούλας. Ένα ωραίο σουτ από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. 18-13 από τον Παναγιώτη Φασούλα. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα 6-0 με 8 πόντους του Φασούλα. Κολντεμπέλα. Και τον Μπρουναμόντι. Από εκεί Κολντεμπέλα. Η δίδυση και το σούτ υπό την πίεση του Φασούλα. 20-13 από τον νεαρό Κολντεμπέλα. Ήταν το πρώτο του καλάθι. Πρέλεβιτς. Σταυρόπουλος. Φασούλας. Έξω στον Πρέλεβιτς. Φάουλ από τον Κολντεμπέλα πάνω στον Πρέλεβιτς που δεν έχει φανεί στο παιχνίδι ακόμα. Ξανά εδώ το φάουλ του Κολντεμπέλα πάνω στον Πρέλεβιτς. Ο Κλέμον Τζόνσον φεύγει από το παιχνίδι για να επανέλθει ο Μπινέλη. Να εδώ ακούσει ο Μπινέλη, πιο ψηλός παίκτης της Κνόρ, 2 μέτρα και 12 εκατοστά. Σταυρόπουλος Πρέλεβιτς. Ξεφεύγει από τον Κολντεμπέλα. Πασάρει πολύ ωραία στο Μακαρά. Έξυπνη πάσα, 20-15 από τον Γιώργο Μακαρά. 9 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα, ξαναβλέπουμε την assist του Πρέλεβιτς για τον Μακαρά. Γκαλινάρη. Ρίτσαρσον. Πάντα Ρίτσαρσον, τον οποίο μαρκάρει πολύ καλά ο Μακαράς. Το σούτ απ' έξω και rebound εύκολα από τον Φασούλα. Αδικαιολόγητη λάθος πάσα του Σταυρόπουλου για τον Πρέλεβιτς, τελείω χωρίς καμία πίεση και χωρίς κανένα λόγο. Και time out. Ξεχάστε αυτά τα προβλήματα. Ήρθαν τα κόπλα. Κατασκευασμένα από σκληρό PVC και εσωτερική ατσάλινη επένδυση. Προσφέρουν τέλεια θερμομόνωση. Με διπλά κρύσταλλα και λάστιχα υψηλής αντοχής εξασφαλίζουν τέλεια ηχομόνωση και δεν χρειάζονται καμιά συντήρηση. Πόρτες, παράθυρα, κόπλα. Θεμέλιο στην ποιότητα ζωής. Και στο κρέας. Νοστιμότατα Knorr. Με αγνά διαλεχτά υλικά. Δύο κίδι σε κάθε φαγητό. Νοστιμότατα Knorr. Τώρα και σε νέα οικονομική συσκευασία Γίγας. Ξανά στο παιχνίδι μετά από ένα καλάθι του Αγκούστο Μπινέλη. Το σκορ έχει γίνει 22-15. Ο ΠΑΟΚ τώρα στην επίθεση με τον Σταυρόπουλο Κουκ.
η ατομική προσπάθεια που δεν ευτυχεί, αλλά ο Πρέλεβιτς θα ξανακερδίσει την μπάλα. Σταυρόπουλος τώρα. Κουκ. Πρέλεβιτς. Το σούτ από το Μακαρά. Προσπαθεί ο Κουκ στο rebound. Τελικά Μακαράς, ναι. 22-17 από τον Γιώργο Μακαρά, που μονομάχησε με τον Κουκ για το επιθετικό rebound. Πολυτεμπέλα. Μπρουναμόντι. Πινέλη, πολύ κοντά στο καλάθι. Και έχουμε φάουλ από τον Πρέλεβιτς, που έστρεψε για βοήθεια στον Φασούλα. Είναι το δεύτερο φάουλ του Πρέλεβιτς. Μέχρι στιγμή στον Πάο δεν υπάρχει πρόβλημα φάουλ. Έχει ένα ο Φασούλας, ένα ο Μακαράς, δύο ο Πρέλεβιτς, ένα ο Σταυρόπουλος. Και κανένα ο Κουκ. Τελικά οι διαιτητές έδωσαν δύο βολές στον Αργού, στον Πινέλη. Κάτι που δεν πρέπει να είναι σωστό. Εν πάση περιπτώσει, ο Πινέλη αστόχησε στην πρώτη βολή. Έχει μία ακόμα. 8 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. 23-17, 6 πόντοι για την Κνόρ, που θέλει βέβαια μια διαφορά όσο γίνεται μεγαλύτερη εν όψη της ρεβάνς της Θεσσαλονίκης που θα γίνει την άλλη Τρίτη. Σταυρόπουλος. Μακαράς. Δοκιμάζει σούτ για 3 πόντους. Το δεύτερο airball του Γιώργου Μακαρά. Φεύγουν οι Ιταλοί στην αντεπίθεση. Κολτεμπέλα. Υπό τη σκιά του Φασούλα. Ξανά δεν θα τα καταφέρει. Ο Μπρουναμόντι όμως κερδίζει την μπάλα. Κολτεμπέλα. Για τον Γκαλινάρη. Ξανά Κολτεμπέλα για τον Μπινέλη, το σούτ απ' έξω. Και φάουλ από τον Γκαλινάρη, επιθετικό φάουλ στην προσπάθειά του να διεκδικήσει το rebound. Το πρώτο φάουλ του Γκαλινάρη. Η Ιταλία που 2, 4, 5, 6, 7 φάουλ. Και ο ΠΑΟΚ έχει 1, 3 και 2, 5. Ο Κλέβον Τζόνσον επανήλθε στην πεντάδα της Κνόρ στη θέση του Γκαλινάρη. Να εδώ είναι το Ρομεσίνα, ο προπονητής της Μπολόνια. Σταυρόπουλος. Για τον Πρέλεβιτς. Έξω Σταυρόπουλος, ούτε για 3 πόντους. Ναι, το πρώτο τρίποντο του ΠΑΟΚ. 23-20 από τον Νίκο Σταυρόπουλο, που έχει 5 πόντους. Να, ο ΠΑΟΚ ήταν 11 πόντους πίσω και πήγε στους 3. 7 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Μπρουναμόντι. Ρίτσαρσον. Για τον Πινέλη που ίσως έκανε βήματα. Τελικά έχουμε φάουλ. Το φάουλ είναι από τον Φασούλα. Δεύτερο φάουλ για τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. 6 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Να ο Παναγιώτης Φασούλας. Και δύο βολές για τον Πινέλη. 24-20. Και 25-20 από τον Μπινέλη. Σταυρόπουλος Πρέλεβιτς. Κουκ. Άσχημο σούτ. Μάχη για το rebound. Τελικά Κλέμον Τζόνσον. Μπινέλη στο έδαφος. Πασάρι στο Ρίτσαρσον. Μπρουναμόντι. Πόρτα Κνόρ από τις εξέδρες. Οι φιλάθλοι προσπαθούν να ενθαρρύνουν την Ιταλική ομάδα. Ένα άσχημο σούτ από τον Μπρουναμόντι. Εύκολο rebound από ελληνικής πλευράς. Η Κνόρ που θα πρέπει να είναι κουρασμένη καθώς δίνει το πέμπτο παιχνίδι της μέσα σε 10 μέρες. Αλλά και ο ΠΑΟΚ έχει τα δικά του προβλήματα. Το τραυματισμό του Πρέλεβιτς. Πρέλεβιτς που δεν έχει φανεί καθόλου επιθετικά μέχρι τώρα. Θα είναι ένα δύσκολο σούτ. Ρίτσαρσον. Για τον Πινέλη που είναι κάνει βήματα, δεν σφυρίζουν οι διαιτητές. Στο rebound το Κουκ. Σταυρόπουλος. Πάντα Σταυρόπουλος. Αργά αργά ροκανίζει το χρόνο ΠΑΟΚ.
Ο Πρέλεβιτς ελευθερώνεται και 25-22. Είναι το πρώτο καλάθι του Μπάνε Πρέλεβιτς και time out. Μετά από μπάσιμο από τον Μπρούνα Μόντι, 27-22 από τον αρχηγό της Κνόρ. 5 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα, ξανά εδώ η φάση. 5 λοιπόν λεπτά και 5 τώρα δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Σταυρόπουλος για τον Φασούλα. Αυτός προσπάθεια για backdoor για τον Κουκ. Προσπάθεια που απέτυχε. Έτσι λοιπόν η Κνόρ έχει τη δυνατότητα για μια νέα επίθεση. Μπρούνα Μόντι. Λοιπόν, Μπρούνα Μόντι για τον Πινέλη. Ένα άσχημο σούτ υπό την πίεση του Φασούλα, ο Κουκ στο rebound και τώρα Σταυρόπουλος. Πρέλεβιτς, σούτ για τρεις πόντους. Πινέλη το rebound. Ο Πολίτης φωνάζει στον Σταυρόπουλο να μην ανοίγει το παιχνίδι. Θέλει αργές επιθέσεις, να δοκαρίσει τον χρόνο, να εκνευρίσει τον αντίπαλο. Κλέμον Τζόνσον για τον Μπρούνα Μόντι. Πινέλη προσποίηση, καλάθι και όχι δεν μετράει το καλάθι. Βήματα από τον Πινέλη στην προσπάθειά του να αποφύγει. Εδώ ξανά ο Πινέλη. Εδώ ακριβώς έκανε τα βήματα. Σήκωσε και τα δύο πόδια συγχρόνως. Δεν κράτησε σταθερό πόδι δηλαδή. Σταυρόπουλος. Πρέλεβιτς. 27-25 από τον Μπάνε Πρέλεβιτς που μετά από αρκετή ώρα βρίσκει τον δρόμο προς το καλάθι. 4 λεπτά ακόμα για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ παρότι δεν είναι καλός είναι μέσα στο παιχνίδι. Πινέλη αστοχή και ριμπάλντ από τον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος αργά αργά όπως ακριβώς θέλει ο Πολίτης, θέλει επιθέσεις στα 25 δευτερόλεπτα. Να γυρίζει μπάλα, πάντα Σταυρόπουλος. Έκλεψε ο Ρίτσαρσον. Προσπαθεί ο Σταυρόπουλος, ο Ρίτσαρσον όμως φάνησε σε ένα εύκολο lay-up, 29-24 από τον Sugar Ray Ρίτσαρσον, που έχει πετύχει 5 πόντους. Και το ότι έχει πετύχει μόνο 5 οφείλεται στο πολύ καλό μαρκάρισμα του Γιώργου Μακαρά. Πρέλεβιτς. Αναλαμβάνει αυτός τώρα playmaker. Φασούλας. Πασάρι έξοχα στο Μακαρά. Και νέο καλάθι από τον σωραίο forward του ΠΑΟΚ. Έχει πετύχει 8 πόντους, 29-26. Αλλά βέβαια η επιτυχία του Φασούλα που τον είδε μόνο του κάτω από το καλάθι και του έδωσε αυτή την assist. Μπρούνα Μόντι. Μπον. Ίσως και βήματα. Τελικά ο Μπον κάνει το σκορ 31-26, 2 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του μηχρόνου. Πρέλεβιτς. Πάντα Πρέλεβιτς σαν playmaker τώρα. Κουκ. Το σούτ από την κορφή της ρακέτας 31-28. Ο ΠΑΟΚ πάντα στους 3 πόντους. 3 με 5 πόντους εκεί παίζει το σκορ. 2 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα από το τέλος του μηχρόνου. Ξανά το καλάθι του Κουκ που επωφελήθηκε από το ότι ο Τζόνσον ήταν μακριά. Ρίτσαρσον. Πινέλη. Follow από τον Κλέμον Τζόνσον, τελικά κερδίζει ο Πρέλεβιτς το rebound. Πρέλεβιτς,
προσπαθεί να ευνηδιάσει. Τελικά Μπακαράς παίρνει την εσωτερική. Ναι, 31-30 από τον ΠΑΟΚ και μια πολύ καλή επιθετικά και αμυντικά εμφάνιση από τον Γιώργο Μπακαρά. Μαρκάρει τον καλύτερο αντίπαλο παίχτη και έχει σημειώσει 10 πόντους. 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Πον δεν θα πω. Και rebound από τον Πρέλεβιτς μετά το άστοχο σουτ για 3 πόντους από τον Πον. Εδώ θέλει ψυχραιμία, έλεγχο των νεύρων από πλευράς ΠΑΟΚ, καθώς όλα δείχνουν ότι είναι σε θέση να χτυπήσει το παιχνίδι και μέσα στην Πολώνια. Απέτυχε ο Πρέλεβιτς rebound από τον Τζόνσον και φεύγει ο Ρίτσαρντσον στην αντεπίθεση. Πον, ίσως βήματα, έχω την εντύπωση ότι οι Ιταλοί πολλές φορές περπατάνε με τη ρακέτα, 33-30. 1 λεπτό και 5 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Μπακαράς. Πρέλεβιτς. Πάντα Πρέλεβιτς. Πατσούλας, Πρέλεβιτς. Το πάσιμο. Η μάχη για το καλάθι και το follow από τον Κουκ. 33-32 να ο Άντωνι Κουκ. Που φάνηκε επιθετικά με κι αυτός στα τελευταία λεπτά μετά από απουσία αρκετών λεπτών. Μπρουναμόντι σου για 3 πόντους. 36-32, 28 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του μηχρόνου. Σταυρόπουλος. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να έχει αντλήσει όλο τον χρόνο. Πάντα Σταυρόπουλος. Και φάουλ από τον Πον. Φάουλ που δίνει δυνατότητα στον Κώστα Πολίτη να πάρει time out. 6 δευτερόλεπτα από το τέλος. Σταυρόπουλος λοιπόν. Ο Μαρτζέν λέει ότι ο Σταυρόπουλος καθυστέρησε να εκτελέσει τη βολή. Μέτρησε λέει 5 δευτερόλεπτα και δίνει την μπάλα στους Ιταλούς. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πιέζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ρίτσαρντσον, σουτ για 3 πόντους. Follow και rebound από τον Φασούλα. Ο Γάλλος έχω την εντύπωση ότι φέρθηκε πολύ σκληρά εδώ στην ελληνική ομάδα. Εν πάση περιπτώσει το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με σκορ 36-32 για την ΚΝΟΡ. Θα τα πούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Πολώνια και τον ΠΑΟΚ δεν έχει αρχίσει. Παραλαμβάνω το σκορ είναι 36-32 για την Ιταλική ομάδα. Ένα σκορ που δίνει μεγάλες ελπίδες στον ΠΑΟΚ, παρότι η ελληνική ομάδα έδειξε μια δικαιολόγητη νευρικότητα στο πρώτο ημίχρονο και αν δεν υπήρχε αυτή θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί ακόμα καλύτερα την κούραση των Ιταλών. Των Ιταλών που παραλαμβάνω δίνουν σήμερα το πέμπτο τους μάτς μέσα σε 10 ημέρες και έρχονται από ένα σερί 5-0 νικών, ένα σερί που άρχισε από τον τελευταίο αγώνα τους για τα
πρώιμη τελικά του κυπελούχων επί της Ραμάτ Γκάν. Μετά κέρδισαν τη Βαρέζε μέσα στην Πολώνια για το πρωτάθλημα. Ξανά τη Βαρέζε την περασμένη Τετάρτη για το κύπελο στο Φορλί, στον ημιτελικό. Την επομένη Πέμπτη, ημέρα Πέμπτη, κέρδισαν την Μεσαντζέρο Ρώμα στο τελικό του κυπέλου Ιταλίας. Την Κυριακή κέρδισαν εκτός έδρας την Φίλιπς στο Μιλάνο. Και σήμερα παίζουν εδώ με τον ΠΑΟΚ στο μεγάλη σημασία σε αυτό ημιτελικό παιχνίδι. Η Πολώνια, που είναι μία από τις πιο ένδοξες ιταλικές ομάδες, έχει κατακτήσει 10 πρωταθλήματα και 4 κύπελα, αλλά όπως και ο ΠΑΟΚ δεν έχει κανέναν διεθνή τίτλο. Η τελευταία της μεγάλη ευκαιρία ήταν πριν από 9 χρόνια στο Στρασβούργο, όταν έπαιξε στο τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών απέναντι στη Μακάμπη και έχασε με ένα πόντο διαφορά μετά από μία διαιτησία που έμεινε στην ιστορία σβάρος της από τον Ολλανδό Βάντε Βίλικε. Το καλό για την ελληνική ομάδα, εκτός από τη διαφορά των 4 πόντων που είπαμε ότι είναι πολύ ενθαρρυντική για τη συνέχεια, είναι ότι δεν είναι φορτωμένοι παίκτες με φάουλ. Συνολικά δηλαδή οι παίκτες του ΠΑΟΚ έχουν κάνει μόνο 6 φάουλ και από αυτά έχει 2 Φασούλας, 2 ο Πρέλεβιτς, 1 ο Σταυρόπουλος, 1 ο Μακαράς, ο οποίος μαρκάρει πολύ αποτελεσματικά τον Ρίτσαρσον, και κανένα ο Κουκ. Η Μπολόνια αρχίζει με τη γνωστή της πεντάδα. Μπον, Μπρουναμόντι, Μπινέλη, Ρίτσαρσον και Τζόνσον. Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει με τους 5 που παίζουν από την αρχή. Ο Πολίτης δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή ακόμα. Άλλωστε είναι γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει την πολυτέλεια των πολλών αλλαγών στο κύπελλο Ευρώπης, καθώς δεν έχει δικαίωμα να παίξει ο Τζον Κόρπας. Και στο τζάμπολ ο ΠΑΟΚ την πρώτη επίθεση με τον Σταυρόπουλο. Πρέλεβιτς. Ο Πρέλεβιτς που είχε ένα πρόβλημα στον ώμο και δεν φάνηκε πολύ επιθετικά στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα όμως θα βρει τον τρόπο με ταμπλό να πετύχει το πρώτο καλάθι. 36-34 με 6 πόντους μέχρι στιγμής από τον Μπάνε Πρέλεβιτς. Μπρουναμόντι για την Κνόρ. Μαρκάριο Πρέλεβιτς. Μπινέλη με αντίπαλο το Φασούλα. Θα κόψει ο Κουκ και ολοκληρώνει την προσπάθειά του. Μια έξοχη προσπάθεια από τον Άντωνι Κουκ που έσπευσε για βοήθεια στο Φασούλα. Πρέλεβιτς. Πάντα Πρέλεβιτς. Κοντρολάρει το παιχνίδι. Βγάζει στον Φασούλα. Το σούτ από τον αρχηγό και ισοφάριση. 36-36. Πολύ καλό ξεκίνημα από τον ΠΑΟΚ με 4-0 επί της Μπολόνια. Μπρουναμόντι τώρα. Επιχειρεί τη διείσδυση και 38-36 από τον αρχηγό της ΚΝΟΡ. Σταυρόπουλος. Πάντα Σταυρόπουλος. Για τον Φασούλα, αλλά κλέβει και ο Μπινέλη. Μπρουναμόντι προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση. Μπον πιέζεται από δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Τελικά Μπρουναμόντι για τον Ρίτσαρντον. Και 40-36 ισοφαρίζει το 4-0 του ΠΑΟΚ η Μπολόνια με ένα δικό της 4-0. Έτσι λοιπόν έχουμε ξανά διαφορά 4 πόντων όπως αρχίσαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Πρέλεβιτς. Σταυρόπουλος. Φασούλας. Έξω στον Μακαρά. Μακαράς για τον Σταυρόπουλο. Από εκεί στον Κουκ. Το ριμπάλ προσπαθεί ο Μακαράς, τελικά δίνει τη λύση ο Ρίτσαρσον που προσπαθεί να φύγει γρήγορα μπροστά. Φάουλ από τον Μακαρά πάνω στον Σούγκαρ Ρέι Ρίτσαρσον και δικαίωμα για 2 βολές στον Αμερικανό. Είναι το δεύτερο φάουλ του Μακαρά, το πρώτο του φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο. 2 βολές για τον Ρίτσαρσον που δεν έχει φανεί και πολύ στο παιχνίδι. Σαραντα 36, 17 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα. Σταυρόπουλος. Μακαράς. Κουκ. Σταυρόπουλος. Κουκ.
Ατομική προσπάθεια κεφάλαιο τον Πινέλη, δικαίωμα για δύο βολές στον Άντωνι Κουτ. Είναι το δεύτερο φάουλ του Αγκούστο Πινέλη. Ο Κουτ στις βολές 41-37. Ο Τζόνσον εύκολο rebound, καθώς οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν είχαν πάρει θέσεις στην επίθεση. Μπρούνα Μόντι. Πόντ. Στους 3 πόντους. 44-37. Η Κνόρ ξεφεύγει με 7 πόντους με αυτό το τρίποντο του Λάουρο Μπόντ. Ξανά η προσπάθεια του Ιταλού παίκτη. Σταυρόπουλος. Για τον Φασούλα που πιέζεται από τον Πινέλη, ριμπάουντ τον Μπρούνα Μόντι. Τζόνσον, Πινέλη, Ρίτσαρσον. Φάουλ, επιθετικό από τον Ρίτσαρσον, δεν μετράει το καλάθι. Είτε τοποθετηθεί ο Φασούλας πολύ σωστά μπροστά στον Αμερικανό. Είναι το τρίτο φάουλ του Ρίτσαρσον. Τρία φάουλ λοιπόν ο Ρίτσαρσον, είναι ο μόνος παίκτης στον αγώνα που έχει τρία φάουλ. Σταυρόπουλος για τον Πρέλεβιτ. Κουκ. Η μπάλα βγήκε έξω από το καλάθι και τώρα πάλι η Ιταλή με τον Μπρούνα Μόντι. 16 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Μπρούνα Μόντι. Πινέλη. Ρίτσαρσον. Ένα δύσκολο σούτ από τον Αμερικανό και rebound από τον Σταυρόπουλο. Πρέλεβιτς. Πάντα Πρέλεβιτς. Η διείσδυση είχε την ευκαιρία εκεί. Έφτασε μόνος του με το καλάθι, τελικά ένα κακό σούτ με ταμπλό. Μπρούνα Μόντι για τον Μπινέλη. Βήματα, βήματα που δεν καταλογίζουν οι διαιτητές και ο Μπινέλη κάνει το σκορ 46-37. 9 πόντι για την Κνόρ. Σταυρόπουλος. Πρέλεβιτς. Σταυρόπουλος. Για το Φασούλα. Καλάθι και φάουλ. Ο Κλέμον Τζόνσον έκανε φάουλ στο Φασούλα. Το σκορ 46-39. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ ήταν τους 12 πόντους και έχει δικαίωμα για μία βολή. Έδωσε εδώ τη λύση ο Παναγιώτης Φασούλας, καθώς οι Ιταλοί είχαν μια διαφορά 9 πόντων. 46-40 από τον Παναγιώτη Φασούλα, 15 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Μπρουναμόντι για τον Πον. Πινέλη, Ρίτσαρσον. Μαρκάρει εκεί ο Μακαράς. Μπρουναμόντι. Για τον Πινέλη. Και φάουλ από ποιον, από τον Σταυρόπουλο. Πάνω στον Αυγούστο Πινέλη. Γεγονός που δίνει δικαίωμα για δύο βολές στον Ιταλό Σεντερφόρ. Τελικά το φάουλ κρέθηκε στον Μακαρά, όχι στον Σταυρόπουλο, έχει τρία φάουλ ο Μακαράς. 47-40 και μία βολή ακόμα για τον Μπινέλη. 48-40, η διαφορά σε 8 πόντι. Να ο Μεσίνα ήταν τον Ιταλό κοούτ που ετοιμάζει τον Κολτεμπέλα. Σταυρόπουλος. Πρέλεβιτς. Μακαράς. Πρέλεβιτς το σούτ απ' έξω. Πάλι άστοχος ο Ιουγκοσλάβος, εύκολα στο rebound. Ιταλή με τον Τζόνσον και τώρα Ρίτσαρσον. Πάντα Ρίτσαρσον, μαρκάρει τώρα ο Πρέλεβιτς. Καθώς ο Μακαράς έχει τρία φάουλ. Πινέλη. Rebound από τον Κουκ. Και Σταυρόπουλος. Πάντα Σταυρόπουλος. Αργά αργά.
για τον Μασαρά. Από εκεί στο Φασούλα και φάουλ του Πινέλη, που προσπάθησε να κλέψει μπροστά από τον Φασούλα. Έχει τρία φάουλ ο Πινέλη. Τρία και ο Ρίτσαρσον. Ο Μεσίνα έβαλε τον Κοντεμπέλα στο παιχνίδι. Πρέλεβιτς για τον Σταυρόπουλο. Πάλι Πρέλεβιτς. Για τον Κουκ. Σουτ από τον Σταυρόπουλο για 3 πόντους και 48-43. Ο ΠΑΟΚ μειώνει στους 5 πόντους με αυτό το τρίποντο του Νίκου Σταυρόπουλου. Κοντεμπέλα. Φάουλ από τον Πρέλεβιτς, ανόητο φάουλ, χωρίς κανένα λόγο. Και είναι το τρίτο του Πάνε Πρέλεβιτς. Ενώ ο Ιταλός κόουτς αποσύρει τον Πινέλη και βάζει τον ακίνδυνο επιθετικά Γκαλινάρη. Τζόνσον για τον Κοντεμπέλα. Ρίτσαρσον. Συγκυρεί την διείσδυση, τον σταματάει όμως ο Φασούλας και η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ. Ναι, πολύ σωστά οι διευθυντές. Στα χέρια του Ρίτσαρσον ακούμπησε η μπάλα για τελευταία φορά. Οι Ιταλοί τα έχουν με τον πολίτη γιατί είναι συνεχώς όρθιος μπροστά τους. Είναι αδικαιολόγητο όμως, ο κόουτς έχει δικαίωμα να είναι όρθιος. Πρέλεβιτς για τον Σταυρόπουλο. Φασούλας. Ένα δύσκολο σουτ rebound από τον Κλέμον Τζόνσον. Κοντεμπέλα. Και 50-43 για την Κνόρ με αυτή την ατομική προσπάθεια του Κλαούδιο Κοντεμπέλα που έχει 4 πόντους. Μακαρά. Λάθος από τον Μακαρά, Τζόνσον για τον Κοντεμπέλα. Η Κνόρ στον αυλιασμό με τον Ρίτσαρσον. Τον σταματάει με φάουλ ο Μακαράς. 4 φάουλ λοιπόν ο Γιώργος Μακαράς και ο Κώστας Πολίτης παίρνει αμέσως time out. Νόστιμα, τραγανά και λαχταριστά, γαριδάκια λαμπάντα. Γαριδάκια λαμπάντα από τη Φλόρινα. Ο Ρίτσαρσον ήδη εκτέλεσε εύστοχα την πρόσδεση του βολή. Το σκορ είναι 51-43. Έχει ακόμα ένα σουτ. 9 πόντι και 3 ασίστα από τον Σούγκαρ Ρίτσαρσον. Και 52-43. Διαφορά σε 9 πόντους 12,5 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Σταυρόπουλος. Μακαράς. Πρέλεβιτς για τον Σταυρόπουλο. Μακαράς. Απέναντι σε ζώνη τώρα των Ιταλών. Θα πρέπει να δουλέψει ο Πρέλεβιτς εκεί και ο Σταυρόπουλος. Το σούτ από τον Νίκο Σταυρόπουλο και εύκολο rebound από τον Γκαλινάρη. Κοντεμπέλα. Γκαλινάρη για τον Μπον. Τζόνσον με στη ρακέτα. Και 56-54-43. Η Κνόρ φεύγει με 11 πόντους, 6 πόντοι από τον Κλέμον Τζόνσον. Είναι επικίνδυνο σημείο του αγώνα τώρα. Παίχτες του ΠΑΟΚ πρέπει να δείξουν την ψυχραιμία. Να μην αντιδράσουν σπασμωδικά. Πρέλεβιτς. Μακαράς. Πρέλεβιτς. Το πάσιμο και έχει γίνει φάουλ πάνω στον παίκτη του ΠΑΟΚ από τον Μπον. Η μπάλα είναι πλάγια. Ξανά εδώ η προσπάθεια του Πρέλεβιτς.
Μαχαράς έφυγε από το παιχνίδι και μπήκε στη θέση του ο Παπαχρόνης. Να εδώ ο Γιώργος Μαχαράς που είχε πολύ καλή εμφάνιση και στο πρώτο μήχρονο. Από την πλευρά του Μεσίνα απέστειρε τον Ρίτσαρσον. Να ο Ρίτσαρσον στον πάγκο. Και ο Σταυρόπουλος ήταν playmaker για τον ΠΑΟΚ. Τα rebound είναι 27 για την Γνώρη, 24 για τον ΠΑΟΚ. Παπαχρόνης. Το σούτ από την κορυφή της ρακέτας, 54-45. Καλό ξεκίνημα από τον Πιτ Παπαχρόνη. Κολτεμπέλα. Ρουναμόντι για τον Μπον. Ατομική προσπάθεια και follow από τον Κλέμον Τζόνσον. 56-45. Σταυρόπουλος. Κουκ. Σταυρόπουλος. Και φάουλ από τον Γκαλινάρη πάνω στον Φασούλα. Το δεύτερο φάουλ του Γκαλινάρη. Η μπάλα είναι πλάγια καθώς η Κνόρ δεν έχει ακόμα 8 φάουλ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν έχει δικαίωμα για το μπόνους. Φεύγει από το παιχνίδι ο Τζόνσον και ξαναμπαίνει ο Πινέλη. Σταυρόπουλος τώρα για τον Φασούλα. Σου τυποπίεση από αρκετά μακριά, rebound τον Γκαλινάρη. Ρουναμόντι. Μπον. Και η μπάλα σταματάει στη Στεφάνη, θα γίνει τζάμπολ. Αυτό προβλέπουν οι κανονισμοί σε αυτή την περίπτωση. 10 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Κνόρ ΠΑΟΚ 56-45. Πινέλη και Φασούλας το τζάμπολ. Ο Μαρζέν λέει ότι θα επαναληφθεί. Κανονικά έπρεπε να δώσει την μπάλα στον ΠΑΟΚ γιατί ο Πινέλη ήταν αυτός που την ακούμπησε πρώτος ενώ ήταν ακόμα στην άνοδο. Κέρδισαν οι Ιταλοί με τον Κολτεμπέλα, Μπρουναμόντι. Μαρκάρει ο Παπαχρόνης. Θα χάσει την μπάλα ο Ιταλός. Αλλά ο Νταβίδοβ λέει ότι είναι για, για την Κνόρ. Να, ο Σοβιετικός Νταβίδοβ, πρώτος διετής στο αγώνα. Ξανά εδώ η φάση. Rebound του Πρέλεβιτς μετά το τρίποντο των Ιταλών. Και τώρα Σταυρόπουλος. 9 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα ακόμα. Σταυρόπουλος. Για τον Πρέλεβιτς. Το σούτ από τον Γιουγκοσλάβο και 56-47. Διαφορά στους 9 πόντους. Με 8 μόνο πόντους του Μπάνισλαβ Πρέλεβιτς που στα προηγούμενα παιχνίδια ήταν ο σκόρερ του ΠΑΟΚ. Αλλά παραλαμβάνω έχει πρόβλημα με τον ώμο του. Πινέλη, φάουλ από τον Φασούλα, για να δούμε αν ο Γάλλος θα δώσει δύο βολές. Είναι το τρίτο φάουλ του Φασούλα. Η μπάλα πλάγια. Όχι, δύο βολές λέει ο Γάλλος. Ξαναγύρισε στο παιχνίδι ο Τζόνσον στη θέση του Γκαλινάρη. Ο Πινέλη στις βολές. 57-47. Και 58-47, 9 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα από το τέλος. Σταυρόπουλος. Νέο λάθος από το Σταυρόπουλο και τώρα Κολτεμπέλα. Για τον Μπρουναμόντι Ρίτσαρσον, η μπάλα έξω. Είναι για τον ΠΑΟΚ, θα μπορούσε να χρεωθεί και επιθετικό φάουλ το Ρίτσαρσον πάνω στον Παπαχρόνη που είχε καλύψει την εσωτερική και έπεσε πάνω το Αμερικανός. Για να ξαναδούμε τη φάση. Κοιτάξτε εδώ. Το πέσιμο του Ρίτσαρσον πάνω στον Παπαχρόνη μπορεί να ήταν και επιθετικό φάουλ. Σταυρόπουλος. Σταυρόπουλος.
για τον Κουκ, μακριά από το καλάθι εκεί που είναι ακίνδυνος. Σταυρόπουλος για τον Κουκ. Πρέλεβιτς επιχειρεί τη διείσδυση, ασίστ στο Φασούλα και 58-49 από τον Παναγιώτη Φασούλα μετά την ωραία ενέργεια του Μπάνε Πρέλεβιτς. Φασούλας είναι ο σκόρερ του ΠΑΟΚ με 15 πόντους. Ξανά υπάρχει. Πολτεμπέλα για τους Ιταλούς. Πινέλη. Από την πίεση του Φασούλα, rebound από τον Σταυρόπουλο. Και πάσα εθνιδιασμού για τον Φασούλα. Πρέλεβιτς. Το σούτ ακάλυπτος. Ναι, καλάθι 3 πόντων και 58-52. Οι 11 πόντοι έγιναν 6 και αμέσως ο Μεσίνα παίρνει time out. Τώρα από τη Φλόρινα, φρέσκα φρέσκα και τραγανά αγρίμια. Αγρίμια από τη Φλόρινα, νοστιμότερα και περισσότερα. Εγώ τα αγρίμια τα μασάω! Κι εγώ! Κι εγώ! Αγρίμια από τη Φλόρινα. Κώστα Μπράβα και Κώστα Μπράβα Σύμπολ, ανδρικό προνόμιο. Στην επίθεση λοιπόν η Κνόρ, Μπρούνα Μόντι για τον Μπον. Το σούτ υπό πίεση στο ριμπάντο Παπαχρόνης που εκτόπισε και τον Ρίτσαρσον. Πρέλεβιτς. Θα χάσει την μπάλα ο Μπον για τον Μπρούνα Μόντι. Τον σταματάει όμως ο Παχρόνης. Ρίτσαρσον, σταματάει ο Φασούλας. Δύο τάπες μέσα σε μία φάση. Πρέλεβιτς. Και η μπάλα πλάγια για την ελληνική ομάδα. Μεγάλη ένταση καθώς οι φιλαθλητές εξέδρες ζήτησαν φάουλ στη δεύτερη φάση, αλλά δεν νομίζω ότι είχαν δίκιο. Δεν ήταν δύσκολο για τον Φασούλα να σταματήσει τον Ρίτσαρσον που είναι περίπου 20 πόντους πιο κοντός. Κουκ. Σταυρόπουλος. Πάντα Σταυρόπουλος. Ψάχνει τον Πρέλεβιτς που βγαίνει από τα σκριν, τελικά Φασούλας. Νέο λάθος. Κλέβει ο Πον. Γυρίζει ο Φασούλας. Αλλά δεν θα μπορέσει αυτή τη στιγμή να σταματήσει τον Ιταλό. 60-52. 6 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα από το τέλος. Πολλά λάθη από πλευράς ΠΑΟΚ. Σταυρόπουλος. Παπαχρόνης. Επιθετικό φάουλ από τον Μπιτ Παπαχρόνη. Και η μπάλα ξανά για την Ιταλική ομάδα. Δύο φάουλ ο Παπαχρόνης. Ξανά εδώ η φάση. Πολτεμπέλα για την Κνόρ. Δοκιμάζει το σουτ χωρίς τύχη. Εύκολα ο Παπαχρόνης. Και τώρα Σταυρόπουλος αργά αργά με αντίπαλο τον Κολτεμπέλα. Πρέλεβιτς, φάουλ από τον Μπον. Δεν μετράει το καλάθι του Πρέλεβιτς, έγινε μετά το φάουλ, το σουτ. Ο πολίτης ξαναβάζει τον Μάκαρα. Αποσύρει τον Παπαχρόνη, να ο Μεσίνα. Παπαχρόνης που πάει στον πάγκο με δύο φάουλ. Ελληνική ομάδα στην επίθεση με τον Πρέλεβιτς. Φασούλας μόνο στο σουτ, rebound από τον Κουκ. Έχει κερδίσει φάουλ ο Αμερικανός του ΠΑΟΚ που του δίνει δικαίωμα για δύο βολές. Είναι το δεύτερο φάουλ του Κλέμον Τζόνσον. Και ο Άντωνι Κούκ έχει δικαίωμα για δύο βολές. 6 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Με 10 rebound ο Άντωνι Κούκ μειώνει το σκορ σε 60-53. Ακόμα 6 λεπτά.
Ρίτσαρσον για τον Μπόντ. Πινέλη. Μπόντ, το σούτ απ' έξω. Το ριμπάουντ ο Φασούλας. Σταυρόπουλος για τον Πρέλεβιτς. Προσπάθησε να κλέψει ο Κοντεμπέλα, τελικά έσωσε την κατάσταση ο Πρέλεβιτς. Σταυρόπουλος, το πάσιμο, rebound από τον Μπον. Ο Ρίτσαρσον για την Κνόρ, ακόμα 5,5 λεπτά. Τζόνσον, ένα δύσκολο σουτ και 62-53 παρά την πίεση του Κουπ. 10 πόντι από τον Κλέμον Τζόνσον. Ακόμα 5 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα. Σταυρόπουλος. Πάντα Σταυρόπουλος για τον Πρέλεβιτς. Αυτό στο Φασούλα. Το σουτ από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Προσπαθεί να ξανακερδίσει την μπάλα και τα καταφέρνει. Σταυρόπουλος για τον Πρέλεβιτς. Πρέλεβιτς. Πασάρι στο Μακαρά, αυτό στο Σταυρόπουλο. Από εκεί στον Κουκ. Και ο Αμερικανός 62-55. Η διαφορά σε 7 πόντους. 4 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο ΠΑΟΚ είναι μέσα στο παιχνίδι. Κολτεμπέλα για τον Μπον. Πινέλη. Ρίτσαρσον. Και λάθος από τον Αμερικανό, η μπάλα για τον ΠΑΟΚ. Και time out. Θυμάσαι το καλοκαίρι, στη Μονεμβασιά, οι δυο μας. Και ξαφνικά εκείνη η καταιγίδα, η πόρα. Θυμάσαι τρέξιμο. Τι περιπέτεια. Στο τέλος όμως, ε. Θυμάσαι. Σου είπα απέλεια και εσύ. Γιατί όχι. Απέλεια. Γιατί όχι. Κύμα νέας γενιάς. Πάλι στο παιχνίδι με ένα άστοχο σούτ από τον Πρέλεβιτς και η μπάλα για την Ιταλική ομάδα. 3 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και ενώ το σκορ είναι πάντα 62-55. Ένα πολύ χαμηλό σκορ, ένα πολύ νευρικό παιχνίδι και από τις δύο πλευρές, κυρίως από πλευράς ΠΑΟΚ. Εν πάση περιπτώσει όμως, παρά αυτή την οπωσδήποτε όχι καλή εμφάνιση του ΠΑΟΚ, το σκορ μέχρι στιγμής είναι ενθαρρυντικό και βέβαια δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια πια για τους Ιταλούς για να αλλάξουν ριζικά την κατάσταση. Ρίτσαρσον για τον Μπον. Το σουτ και στο rebound ο Φασούλας. Λάθος πάσα για τον Μπρουναμόντι, αυτός ακάλυπτο σουτ για 3 πόντους και 65-55, 10 πόντι διαφορά, 3,5 λεπτά πριν το τέλος. Ξανά εδώ η φάση, το τρίποντο του Μπρούνα Μόντι που δέχτηκε την πάσα του Φασούλα. Μακαράς. Πάει για το καλάθι, τον σταματάει ο Πινέλη. Ο Ρίτσαρσον θα προλάβει την μπάλα πριν φύγει πλάγια. Μπρούνα Μόντι τώρα. Φάουλ από τον Πρέλεβιτς πάνω στον Μπρούνα Μόντι, 2 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα από το τέλος και είναι τώρα ο πολίτης αυτός που ζητάει time out. Ξεχάστε αυτά τα προβλήματα. Ήρθαν τα Κόπλαμπ, κατασκευασμένα από σκληρό PVC και εσωτερική ατσάλινη επένδυση. Προσφέρουν τέλεια θερμομόνωση, με διπλά κρύσταλλα και λάστιχα υψηλής αντοχής. Εξασφαλίζουν τέλεια ηχομόνωση και δεν χρειάζονται καμιά συντήρηση. Πόρτες, παράθυρα, Κόπλαμπ, θεμέλιο
στην ποιότητα ζωής. Μία στιγμία βολές λοιπόν για τον Ρομπέρτο Μπρουναμόντι, τον αρχηγό της Κνόρ. 2 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Το σκορ γίνεται 66-55. Και τώρα η μεγαλύτερη διαφορά από την αρχή του αγώνα, 67-55. Πιέζει ο Μπρουναμόντι πάνω στο Σταυρόπουλο. Πάντα Σταυρόπουλος. Για τον Μακαρά. Πρέλεβιτς για τον Φασούλα. Γραβέρσα από τον Σέντερ Φόρτ Πάου και ριμπάουντ από τους Ιταλούς. Με τον Μπρουναμόντι τώρα, ακόμα 2,5 λεπτά. Μπρουναμόντι αργά αργά. Πάει για το πάσιμο. Και 69-55, η διαφορά στους 14 πόντους. Πολύ άσχημα τα πράγματα στα τελευταία λεπτά για τον ΠΑΟΚ. Ξανά προσπάθεια του Μπρουναμόντι. Πρέλεβιτς τώρα. Φάουλ από τον Μπον και δικαίωμα για δύο βολές στον Μπάνε Πρέλεβιτς. Είναι το τέταρτο φάουλ του Λάουρο Μπον. 2 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Φόρτσα Κνόρ από τις εξέδρες. ...69-56... 13 πόντι διαφορά. Και 69-57 από τον Μπάνε Πρέλεβιτς. Ιταλή τώρα με τον Μπρουναμόντι. Ακόμα 2 λεπτά. Μπρουναμόντι. Σουτ για 3 πόντους υπό πίεση. Airball, η μπάλα για τον ΠΑΟΚ. Ο Νταβίδοφ λέει ότι η μπάλα βρήκε σε ελληνικό χέρι. Έτσι λοιπόν οι Ιταλοί έχουν πάλι 30 δευτερόλεπτα. Τελικά ο Μαρζέν λέει ότι η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ και θα γίνει τζάμπολ. Εδώ έχουμε μια κουβέντα ανάμεσα στον πολίτη και τον Μεσίνα με διαιτητή τον Νταβίδοφ. Ξανά η φάση. Εδώ ο Πρέλεβιτς δεν βρήκε την μπάλα. Έλα πάντα. Πινέλη και Φασούλας στο τζάμπολ. Κερδίζουν οι Ιταλοί. Ο Πον το σούτ για 3 πόντους. Όχι, δίποντο. 3 πόντους. 72-57. 15 πόντι διαφορά για την Κνόρ. Για τον Σταυρόπουλο. Πάντα Σταυρόπουλος. Φασούλας. Και φάουλ από τον Πινέλη πάνω στον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Ένα λεπτό και 23 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Στον τέταρτο φάουλ του Πινέλη. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει την μπάλα από πλάγια. Ενώ είχε δικαίωμα για μία σημεία βολές. Μακαράς για τον Πρέλεβιτς. Σταυρόπουλος. Για τον Μακαρά. Θα τον σταματήσει ο Μπινέλη που θα πατήσει όμως εκτός τερέν. Έτσι λοιπόν η μπάλα είναι πάλι για τον ΠΑΟΚ. Ένα λεπτό και 7 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Στο πλάγιο ο Μακαράς για τον Φασούλα. Αυτός βγάζει ο Σταυρόπουλος για 3 πόντους. Άστοχο. Το rebound τον Μπον. Και τώρα Ρίτσαρσον, ακριβώς ένα λεπτό πριν το τέλος. Πάντα Ρίτσαρσον. Δοκιμάζει σουτ για 3 πόντους. Ριμπάουντ από τον Μπρουναμόντι. Μπον, νέο τρίποντο.
76-57 η διαφορά στους 75-57, η διαφορά στους 18 πόντους. Και ξανά το τρίποντο του Λάου Ρομπόν. Πάντα Σταυρόπουλος. Πασούλας, το σούτ υπό πίεση, το rebound ο Τζόνσον. Και ακόμα 20 δευτερόλεπτα για την Μπολόνια που έχει τελευταία επίθεση. Ρίτσαρσον σούτ για 3 πόντους. Κερδίζει ξανά την μπάλα, 6 δευτερόλεπτα, 5. Ο Μπρουναμόντι το σούτ. Και 77-57 το παιχνίδι τελειώνει με 20 πόντους διαφορά για την Μπολόνια. Με ένα πολύ δυναμικό φινάλε από την πλευρά των Ιταλών. Και μέσα σε αλλεπάλληλα λάθη από ελληνικής πλευράς. Βέβαια εκεί στην περίπτωση που δόθηκε το τζάμπολ, μπορώ να πω ότι αδικήθηκε η ελληνική ομάδα, καθώς η μπάλα ήταν για τον ΠΑΟ. Εν πάση περιπτώσει 20 πόντι είναι πια μια σημαντική διαφορά, την οποία για να ανατρέψει ο ΠΑΟ θα χρειαστεί να καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και συνήθειες και κύριοι, η ζωντανή μας μετάδοση από την Μπολόνια τελείωσε. Καλώς σας βράδυ.